Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Σαλμολαδά, σε εσάς και στους ακροατές σας, τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς. Κύριε Λεοντιάδη, τι ισχύει σήμερα για τον αριθμό των επιβατών που εξυπηρετούν τα ταξί και πόσο αποτρεπτικά λειτουργούν τα ισχύοντα μέτρα για τις μετακινήσεις των πολιτών με ταξί? Φαίνεται ότι η αγορά σιγά σιγά ανοίγει πλήρως, τα καταστήματα ανοίξαν, σκέφτονται να ανοίξουν τους νομούς, να ανοίξουν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, θα ανοίξουμε τα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά ακόμη το ταξί δεν το ανοίξαμε. Το ταξί το έχουμε εγκλωβισμένο στο ένα άτομο. Το ταξί υπολειτουργεί εδώ και 3 μήνες. Πραγματικά μας έχουν ξεχάσει, πιστεύουμε, αν και καθημερινά επικοινωνούμε με αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μετακινείται ακόμη και σήμερα μόνο ένας με το ταξί. Μεταφέρουμε μόνο ένα άτομο, κάτι το οποίο ακόμη και τις δύσκολες μέρες της καραντίνας ήταν αστείο να γίνεται, δηλαδή ένα ζευγάρι να μην μπορεί να μεταφερθεί με το ταξί, 2 αδερφάκια να μην μπορούν να μεταφερθούν με το ταξί, 2 άτομα που έρχονται με το αεροπλάνο από άλλες χώρες δεν μπορούν να μετακινηθούν με το ταξί. Αυτό αυτομάτως φέρνει και μείωση του τζίρου μας, μείωση των δρομολογίων μας, πολλά χαμένα δρομολόγια. Μέσα σε αυτή την πανδημία, μη τι άλλο, θα έπρεπε να φροντίζουμε ομαλά ανοίγοντας την αγορά να ανοίξουμε και τις θέσεις των ταξί. Κύριε Λεοντιάδη, 2 λεπτά. 2 γονείς με 2 παιδιά ανήλικα δεν μπορούν να επιβιβαστούν στο ταξί? Όχι, δεν μπορούν. Εδώ και 3 μήνες δεν μπορούν. Πρέπει να πάρουν 2 ταξί. Και ένα ζευγάρι μόνο του, χωρίς παιδιά, πάλι δεν μπορεί να επιβιβαστεί στο ταξί. Ζευγάρι που είναι παντρεμένο ή ζευγάρι που απλά είναι ζευγάρι? Δηλαδή θα πρέπει να έχει μαζί και τη ληξιαρχική πράξη γάμου για να επιβιβαστεί? Ή και πάλι δεν μπαίνει? Είτε την έχει είτε δεν την έχει, στο ταξί δεν μπαίνει. Έτσι μας λένε οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι. Είτε κοιμούνται μαζί είτε ξυπνούν μαζί, δεν μπαίνουν στο ταξί. Είναι πολύ παράξενα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και ως ένα σημείο κάναμε υπομονή όταν τα κρούσματα είχαν φτάσει 3.500. Σήμερα όμως, όταν η πόλη είναι στο πράσινο, όταν η Ελλάδα πάει να βγει από όλο αυτό, όταν μιλάμε για άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων της εστίασης και έχει ανοίξει και η αγορά, αν μη τι άλλο, δεν σπρώχνουμε τον κόσμο προς τα λεωφορεία, προς τα τρένα, προς αυτές τις κατευθύνσεις όπου εκεί μέσα υπάρχουν 50 και 60 άγνωστοι μεταξύ τους, άγνωστοι μετακινούνται με το λεωφορείο και 2 άτομα δεν μπορούν να μετακινηθούν με το ταξί. Πόσο έχει μειωθεί, κύριε Λεοντιάδη? Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε και γιο ταχύ που είναι μέσα ο οδηγός, ο συνοδηγός και πίσω 3 άτομα. Δηλαδή κάποιος εξυπηρετεί πιθανόν όλη την οικογένεια και όχι την στενή, δηλαδή και τα γανίψια και τα ξαδέρφια και τους θείους. Πόσο έχει μειωθεί ο τζίρος και ποια είναι η εικόνα που έχετε από τα μέλη σας λίγες μέρες μετά τη λήξη της εορταστικής περίοδου? Κάθε χρόνο ο Γενάρης ήταν δύσκολος μήνας, τώρα φανταστείτε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Σε όλο αυτό το τρίμηνο η πτώση του τζίρο αγγίζει το 80-85%. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση, φωνάζουμε πλέον, πλέον διαμαρτυρόμαστε, έχουμε εξαθλειωθεί, δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά. Κάτι επιστρεπτές προκαταβολές που όποιος τις πήρε, τις πήρε. Δεν παίρνουν όλοι. Κάτι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Η ρευστότητα της αγοράς δεν φτάνει για να καλύψει τα έξοδα πλέον, γιατί δεν μιλάμε για αντικαταστάσεις αυτοκινήτων, για τρέχοντα ζητήματα αυτοκινήτων. Βγαίνουμε στη δουλειά μόνο για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Ναι, δηλαδή τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ιδιοκτητών ταξί και ποια πρέπει να ληφθούν άμεσα? Όχι, εμάς δεν μας καλύπτουν. Ό,τι μέτρα έχουν πάρει δεν μας καλύπτουν και δεν μας αγγίζουν. Δηλαδή, είμαστε χωρίς αναστολές πληρωμών. Από την ημέρα που έχει έρθει, από τις 3 Νοεμβρίου που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει σταματήσει η πληρωμή του ΕΦΚΑ, των δανείων, δεν έχουν σταματήσει οι πληρωμές του ΦΠΑ, οι πληρωμές της εφορίας. Όλα πληρώνονται κανονικά στην ώρα τους, χωρίς καμία μείωση. Ένα ζήτημα είναι αυτό που θα πρέπει να πάρουμε τις αναστολές. Φαντάζομαι και το ενίκιο των σπιτιών σας. Δηλαδή, κάπου ζείτε κι εσείς. Δεν είστε όλοι ιδιοκτήτες ακινήτων για να ζείτε. Δηλαδή, κάπου πρέπει να πληρώσετε και το ενίκιο το δικό σας. Ούτε σε αυτό υπάρχει. Ή το ενίκιο των φοιτητών των παιδιών σας. Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δική μου παράληψη. Ούτε σε αυτά είμαστε μέσα. Δηλαδή, μιλάμε για πλήρη απαξίωση. Από εκεί και πέρα. Δεν έχουμε επιδοτηθεί.
έχουν επιδοτηθεί τα ΚΤΕΛ, έχουν επιδοτηθεί οι ΦΕΝΟΣΕ, έχουν επιδοτηθεί τα ΟΑΣ για χαμένες θέσεις, για κενές θέσεις. Εμείς δεν έχουμε επιδοτηθεί. Το ζητάμε επίμονα από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει δοθεί κάτι επιπλέον για αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν. Από τα 4 άτομα που δικαιούμαστε από την άδεια μας να μεταφέρουμε, σήμερα μεταφέρουμε μόλις 1 άτομο. Έχουμε χαμένα δρομολόγια καθημερινώς άπειρα. Αυτά κάπως πρέπει να καλυφθούν. Σίγουρα όλοι θα χάσουμε από αυτή την πανδημία. Σίγουρα δεν περιμένουμε να έχουμε τους τζίρους κάποιων χρόνων. Αλλά εδώ σήμερα πρέπει κάποιος να σκύψει πάνω από το επάγγελμα. Είμαστε σε απόγνωση. Μιλάμε με τα σωματεία όλης της Ελλάδος. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχει σίγουρα κάποια διαμαρτυρία. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα κάνετε αυτό. Κινητοποίηση. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και κινητοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας σήμερα συνεδριάζει και θα μπουν στο τραπέζι κάποια θέματα και αν μη τι άλλο θα υπάρχουν εξελίξεις αν δεν δοθούν λύσεις άμεσα αύριο μεθαύριο από το Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Οικονομικών και από τον ΕΟΔΗ. Κύριε Λοντιάδη, θυμάμαι ότι είχατε συναντηθεί για λίγο με τον Πρωθυπουργό όταν είχε έρθει στην τελευταία του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ναι, συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό. Τι προέκυψε, πότε ήτανε, θυμίστε μου. Ήταν 28 Νοεμβρίου, συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό μετά από κινητοποίηση του κλάδου, βγάλαμε τα αυτοκίνητα στον δρόμο γιατί οικονομικά ακόμη και τότε μόλις 25 μέρες καραντίνας φωνάζαμε ότι πρέπει να επιδοτηθούμε. Σήμερα, 3 μήνες μετά, δεν έγινε κάτι. 28 του μηνός συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Του καταθέσαμε όλα τα αιτήματα, όλα τα προβλήματά μας. Μας είπε ότι τα ξέρει, τα γνωρίζει, θα προσπαθήσει να λύσει πολλά από αυτά, θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει και ανταυτού, αντί να βοηθήσει, 28 του μηνός έγινε η συνάντηση. Στις 3 ή 4 του Δεκέμβρη ακούσαμε μέσα στη Βουλή να λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι συνάδελφοί μας ταξιτζίδες είναι πολύ ευχαριστημένοι από τη στήριξη της κυβέρνησης. Κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό θεωρώ. Κάτι νομίζω πως δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχουν πάρει το σφιγμό και της αγοράς και της κατάστασης που υπάρχει στον κλάδο το δικό μας. Εντάξει, η υγεία προέχει. Πρέπει να σωθούμε, πρέπει να βγούμε από όλο αυτό. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Και θα πω και κάτι εδώ που σας άκουσα πριν να μιλάτε για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να πάρουν προτεραιότητα εμβολιασμού. Οι συνάδελφοί μας ταξιτζίδες δεν πρέπει να πάρουν προτεραιότητα εμβολιασμού. Εμείς αυτό το διάστημα μόνο ασθενείς μεταφέρουμε. Σε επαφή μόνο με τα νοσοκομεία ερχόμαστε γιατί δεν υπάρχει άλλος κόσμος να μεταφέρουμε. Μήπως έπρεπε και οι συνάδελφοί μας οι ταξιτζίδες να εμβολιαστούν. Τι να κάνουμε, έχετε δίκιο. Όλες οι κοινωνικές ομάδες, οι παραγωγικές πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα, όπως και οι αστυνομικοί, όπως και οι γιατροί. Βλέπετε και οι γιατροί, οι ιδιώτες έμειναν στη δεύτερη φάση. Πρώτα. Δεν ήταν στην πρώτη που είναι η υγειονομική που είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πρώτα, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα κάτι. Πώς πήγε από χθες που άνοιξε η αγορά, είδατε λίγο να κινείται, έστω και με ένα άτομο το παράλογο αυτό. Είδαμε να κινείται τα αυτοκίνητα μέχρι τις 8 το βράδυ, μποτιλιάρισμα στη Τσιμισκή, στη Βασίλισσα Όλγας. Είδαμε να κινούνται κάποια μεγάλα πολυκαταστήματα που απ' έξω είχε πάρα πολύ κόσμο και περιμένανε. Εσείς? Δεν ξέρουμε τι έχουν μετακινηθεί. Εμείς ήμασταν στα ίδια επίπεδα. Στις πιάτσες. Δεν είχε καμία διαφορά. Βεβαίως, στις πιάτσες. Θα το δείτε και σήμερα, θα κατεβείτε στους δρόμους, ότι δεν υπάρχει διαφορά. Δεν μπορούμε να έχουμε αύξηση των δρομολογίων αν δύο κοριτσάκια, δύο φίλες δεν πάρουν ένα ταξί. Που ούτως ή άλλως μαζί είναι και στο σπίτι μαζί κάθονται, μαζί κάνουν όσο παρέα. Όσο επί το πλήσω στα μεγάλα καταστήματα, να μην αναφέρουμε ονόματα, που χθες είχε ουρές, είχε παιδιά 20-25-30 χρόνια. Αυτά τα παιδιά έπρεπε να μετακινηθούν με κάτι. Όταν στο ταξί δεν μπορούν να μπουν δύο φίλες μαζί, Πώς θα έχουμε εμείς αύξηση κινητικότητας? Εμείς συνεχίζουμε να μεταφέρουμε ασθενείς, συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στα δύσβατα μονοπάτια, συνεχίζουμε να μεταφέρουμε ό,τι περισσεύει με μόλις ένα άτομο και να διώχνουμε ατελείωτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ, από τον ΟΣΕ και από τα αεροδρόμια. Κύριε Λεοντιάδη, συνεχίζετε να κάνετε τη δουλειά του courier,
του να, όχι ναι. εσείς προσωπικά, αλλά συνάδελφοι, δεν ξέρω και εσείς μπορεί, αλλά ναι. συνάδελφοί σας που είδαμε ότι ειδικά την περίοδο των γιορτών που οι ταχυμεταφορές δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τον όγκο των δεμάτων που είχαν, επιστρατεύτηκαν και οδηγοί ταξί για να κάνουν τη διανομή. Ναι, βεβαίως, αυτό δείχνει φυσικά και την κατάσταση την οποία όλη αυτή την ώρα λέμε, ότι η εξαθλίωση του κλάδου μας έφερε σε σημείο να μεταφέρουμε δέματα σε χαμηλή τιμή, γιατί ούτως ή άλλως είναι μέσα στην υπηρεσία μας μεταφορά δεμάτων, αλλά αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει μεταφορικό έργο φυσικών προσώπων, φυσικά και μεταφέρουμε και δέματα. Κλείνοντας, κύριε Λοντιάδη, πιστεύετε ότι θα δούμε ιδιοκτήτες ταξί να αλλάζουν επάγγελμα ή και να περνούν στην ανεργία? Ήδη είμαστε σε αυτό το σημείο. Πολλοί συνάδελφοί μας σκέφτονται να πουλήσουν το ταξί, να αλλάξουν επάγγελμα. Δεν ξέρω βέβαια τι άλλο επάγγελμα μπορεί να κάνουν, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να συσσωρεύουμε χρέη στο όνομά μας, θα πρέπει ο κάθε ένας μόνος του να δει τι θα κάνει αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ. Και αυτό το παράλογο γρήγορα να βρει τη λύση του.